αρχίζει το ένα μετά το άλλο κομμάτι στο puzzle των υποψηφίων σε επίπεδο δήμων Μεσσηνίας να προστίθεται και έτσι το μοσαϊκό πλέον παίρνει πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Να ξεκινήσω εκεί. Με τον κύριο Νίκα, αυτή τη στιγμή, το οποίο φαίνεται ότι είναι το διαφωνημένο του φαβορί, δεν μιλάμε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να διαλέξει κάποιον άλλον για την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα από τότε θα πει ο κύριος Νίκας. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο κύριος Νίκας δεν ξέρει τι θα γίνει και αυτά τα ονόματα τα οποία ακούγονται και δεν ακούγονται, αν θα πάει ξανά έτσι όπως είναι το προηγούμενο σχήμα στις εκλογές, νομίζω ότι είναι το διαφωνημένο φαβορί. Τώρα δεν ξέρουμε ποιο άλλος μπορεί να προέλθει. Αλλά, όπως έχω ξαναπεί, η εκτίμηση δική μου θα είναι ο πιο ασφαλός δρόμος και θα κάνει περίπατο είναι να θα κατέβει βουλευτής. Δεν νομίζω να αφήσει κανένας ότι μπορεί να βγει ο κ. Ζηγκάς βουλευτής τώρα στη Μεσσηνία. Το θέμα το υπόλοιπο με τους άλλους δήμους, ο κ. Αθανασόπουλος, ο οποίος έχει εκφράσει υποψηφιότητά του και από ό,τι είδαμε έγινε για αποδεκτός από όλη τη δημοτική ομάδα, νομίζω ότι θα είναι ο αντίπαλος του κ. Τσόνη στο Δήμο Μεσσήνης. Ο κ. Καφαντάρης είναι οπωσδήποτε, άμα μιλάμε για την Νέα Δημοκρατία, μιλάμε ότι εκεί θα έχει το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί ακούγονται οι υποψήφοι άλλοι, όπως είχα ξαναπεί, ο κ. Καρβέλας και ο κύριος Σαλαντής σε αυτό το τομέα, που και αυτοί και οι δύο έχουν μια δυναμική μεγάλη και αν θα κατέβει ένας από τους δύο δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Για να μην πω ότι είναι σίγουρο, είναι σχεδόν σίγουρο, θα πάρει τον κύριο Καφαντάρη δεύτερη Κυριακή. Δεύτερη Κυριακή δεν ξέρω κανένας τι σημαίνει. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι κρύβει η δεύτερη Κυριακή. Και όπως έχω ξαναπεί, δηλαδή εκεί ο ρόλος που θα παίξουν οι υπόλοιποι, ο κ. Χανάκης και οι υπόλοιποι, θα είναι πιστεύω κατά του κ. Καφαντάρη. Στο Δήμο Ιχαλίας περιμένω τι θα γίνει με την κυρία Αλιφέρη. Θα πάει η κυρία Αλιφέρη στο Δήμο Ιχαλίας. Δεν θα πάει η κυρία Αλιφέρη στο Δήμο Ιχαλίας. Ένα από τα πρόσωπα τα οποία ακούγονται δυναμικά και αναπτύσσει μια δυναμικότητα, το ξαναλέω, είναι ο κ. Αδαμόπουλος. Ο κύριος Σταθόπουλος ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος και ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορεί να συνθέτει όλες τις απόψεις και όλα τα δημοτικά συμβούλια εκεί. Το είδαμε ότι ενήργησε και κράτησε το Δήμο όρθιο σαν να είχε μια απλή αναλογική, χωρίς δική του ομάδα. Και δεν αμφιβάλλει κανένας για τις ικανότητες του κύριου Σταθόπουλου. Δεν είναι εύκολος, ξαναλέω. Νομίζω ότι και τέλος στο Δήμο Μάνης που ακούγεται πάρα πολύ έντονα όλοι αυτοί οι υποψήφοι, ο κύριος Σαραντέας. Ο κύριος Σαραντέας και ο κύριος ο νυν δήμαρχος, ο κύριος Μαραμπέας. Εντρεφιλία, εκεί υπάρχει μια δυσαρέσκεια πολύ μεγάλη για τον κύριο Κατσέφαλα. Το ξαναλέω αυτό πράγμα, αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω ποιον άλλον μπορεί να βάλει η Νέα Δημοκρατία εκεί. Η υποψηφιότητα του κύριου Αθρινόπουλου είναι δυνατή, δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα εκεί. Αν θα πει ότι κατεβαίνω ο κύριος Κατσέφαλας, δεν νομίζω θα μπορέσει να τον αφήσει τη σκέλα στη Νέα Δημοκρατία.